Να τον καλωσορίσουμε κι εμείς. Είναι ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Τσακ Λόγλου, εδώ κοντά μας. Να έρθει να ανοίξουμε και μια συζήτηση με τον αγαπητό κύριο καθηγητή και για τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Έχει συμπέσει η πρόσκληση με το ένα χρόνο Άτυγα, να ξέρετε, σήμερα. Ναι, θα ήθελα να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Είναι γενικά ο πλουραλισμός στις ειδήσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένα συστατικό στοιχείο για τη δημοκρατία και είναι πραγματικά θα είναι... Σας εύχομαι τα καλύτερα, μακροημέρευση, καλές ειδήσεις, καλές τηλεθεάσεις και το καθεξής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε, από τα εργασιακά, ασφαλιστικά, όλα είναι λίγο... Εσείς διευθύνετε οπότε... Λοιπόν, διευθύνουμε. Λέμε αύξηση 3% στις συντάξεις, έτσι. Όχι σε όλες τις συντάξεις και όχι σε όλους τους συνταξιούχους. Επαρκούν αυτές οι αυξήσεις, κύριε Υπουργέ, καθώς το θέμα του πληθωρισμού έρχεται και κατατρώει τα εισοδήματα ακόμη φυσικά και των συνταξιούχων. Κοιτάξτε λίγο. Αυτός είναι η νομοθεσία η συγκεκριμένη, υπάρχει και αυτήν εφαρμόζουμε. Και τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέει, είναι ότι δίνεται το μισό από το τι είναι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης και ο ρυθμός του πληθωρισμού. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο εφαρμόσαμε και εδώ πέρα και καταλαβαίνετε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική μεγέθυνση που πετυχαίνει η χώρα μας, όσο σμπρώχνει αυτό το πράγμα προς τα πάνω και από την άλλη μεριά έχουμε και τον πληθωρισμό τον οποίο αναφέρατε. Υπάρχει πρόβλημα με τον πληθωρισμό, αλλά είναι κυρίως αυτό το κομμάτι το οποίο πολύ συχνά μιλάμε και στο δημόσιο διάλογο, είναι στον πληθωρισμό για τα τρόφιμα. Δηλαδή, ο μέσος όρος του πληθωρισμού για τη χώρα μας δεν έχουν βγει ακόμα τα ετήσια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι το οποίο να είναι ιδιαίτερα διαφορετικός, αλλά έχουμε κυρίως τα τρόφιμα. Βέβαια, στα τρόφιμα δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι και σε πολλές άλλες χώρες που έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Πάντως, παρατηρούμε κάτι και τώρα εκφεύγουμε ίσως την αρμοδιότητά σας, αλλά είστε και από τους πιο επιφανείς οικονομολόγους. Βλέπουμε τιμές σε ελληνικά προϊόντα να πουλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα από ότι στο εξωτερικό και στα συγκριτικά που κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι και σε τους άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς βλέπουμε στην Ελλάδα που έχει αυτή την αγοραστική δυνατότητα μέσω Έλληνας να πουλούνται πολύ ακριβότερα τα προϊόντα των πολυεθνικών εταιριών. Δηλαδή το γάλα, το βρεφικό είναι το τελευταίο με το οποίο γίνεται και πολλή συζήτηση. Και με το γάλα ουσιαστικά έχει γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση και παλαιότερα, αν το θυμάστε αυτό. Τώρα, ένα πράγμα το οποίο βλέπω πολύ συχνά είναι επικέντρωση σε συγκεκριμένα προϊόντα κλπ. Υπάρχουν άλλες τέτοιες που είναι πολύ μεγάλες λίστες, όπου εντάξει υπάρχουν και προϊόντα στα οποία είμαστε πιο χαμηλά. Έχετε δίκιο το ότι, και αυτός είναι και άλλος και ο λόγος που διαρκώς προσπαθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης με πληθώρα μέτρων να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Το πρώτο είναι το συγκυριακό, δηλαδή το τι κάνουμε τώρα, και το δεύτερο είναι το περισσότερο μακροπρόθεσμο, που είναι και το περισσότερο σημαντικό, είναι για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε είναι πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούν να δώσουν βραχυχρόνιες λύσεις, αλλά μη γελιόμαστε. Η μακροχρόνια λύση είναι στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Αυτό είναι το οποίο οδηγεί προς τις τιμές. Ο ανταγωνισμός όμως, κύριε Υπουργέ, δεν φέρνει και αυξήσεις, γιατί όταν ανταγωνίζεται η μία επιχείρηση την άλλη, πολλές φορές όταν βλέπει ότι αυτό γίνεται ανεκτό από την πολιτεία, αυξάνει ακόμη περισσότερο τις τιμές των αγαθών και των προϊόντων που παράγει. Καμία πολιτεία δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα μηχανισμό ελέγχου των τιμών σαν τέτοια. Σε ελεύθερη αγορά λειτουργούμε και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό που γίνεται με τον ανταγωνισμό είναι το εντελώς αντίθετο. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν σκεφτείτε, έχουμε τον καταναλωτική Χουδαλάκη και έχουμε δύο παρόμοια πράγματα, το οποίο σου το πουλάτε 10 και εγώ το πουλάω 9, προφανώς νομίζω ότι θα έρθει να αγοράσει από το δικό μου το μαγαζί και όχι από το δικό σας. Ως καθηγητής στον όρο πληθωρισμός της απληστίας, τον είχατε διδάξει ποτέ? Όχι, δεν τον είχα διδάξει, αλλά καταλαβαίνω αυτό το πράγμα ότι αυτό εδώ που λέμε. Έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση και συγγνώμη, δηλαδή τώρα μπορεί να έχει και ενδιαφέρον μια αντιπαράθεση επί του θέματος. Ο ανταγωνισμός, η ελεύθερη αγορά κτλ. Έχουν την αξία τους. Πολλοί το προσεγγίζουν και δογματικά. Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Εκεί ακριβώς ήταν που, σε αυτό ακριβώς, κύριε Χουδαλάκη, νομίζω δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Εκείνο που έλεγε είναι ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός δεν σημαίνει να έχω δύο εταιρείες οι οποίες να ανταγωνίζονται μόνο τους. Αυτό είναι ολιγοπόλιο. Ναι. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι πραγματικά ανταγωνιστικές αγορές, στις οποίες να έχουμε πολλούς παίκτες. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει στην Ελλάδα? Κοιτάξτε λίγο, και διεθνώς υπάρχουν κλάδοι στους οποίους. Τώρα υπάρχει. Να μην κάνω διάλεξη οικονομικών, αλλά είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι, να την κάνετε. Κοιτάξτε λίγο. Είναι γενικά αυτό το πράγμα το οποίο πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις είναι προσπαθούν να λειτουργούν εκεί που είναι το χαμηλότερο κόστος τους. Mm-hmm. Αν αυτό το χαμηλότερο κόστος το πετυχαίνουν σε κάποιο επίπεδο παραγωγής, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με τη συγκεκριμένη αγορά την οποία μιλάμε, θα παρατηρήσουμε λίγες επιχειρήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα σε διεθνές επίπεδο, που είναι και ανοιχτές. Πόσες εταιρείες έχουμε που να κάνουν αεροπλάνα, πώς τα λένε, μεγάλες. Δύο εταιρείες είναι. Δύο εταιρείες είναι μόνο στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν θα θέλαν κι άλλοι να το κάνουν, το θέλουν. Αλλά το ελάχιστο κόστος παραγωγής βγαίνει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Κάτι που δεν μπορεί να σηκώσει η αγορά παραπάνω εταιρείες. Mm-hmm. Αντίθετα, περίπτερα πόσα έχουμε? Έχουμε μυριάδες. Γιατί το ελάχιστο κόστος παραγωγής εκεί είναι πάρα πολύ χαμηλό. Λοιπόν, mm-hmm. αυτό το οποίο θέλουμε είναι σε όλο, όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους να έχουμε πολλές τέτοιες εταιρείες. Mm-hmm. Που αυτό είναι που δημιουργεί ανταγωνισμό και αυτό είναι που οδηγεί και τις τιμές σε χαμηλότερο επίπεδο. Ναι. Πάντως εδώ και... Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η οικονομία πρέπει να είναι εύρωστη, έτσι, για να μπορούν πολλές επιχειρήσεις και πολλοί όμιλοι να ανταγωνίζονται και να επενδύσουν στον ίδιο κλάδο. Εδώ βουλά και στην περίοδο που δεν είναι εύρωστη mm-hmm. οικονομία. Είδαμε τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, ναι. που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα παλιότερα, να λέει δεν ανεβάζω στο ράφι ναι. μια σειρά προϊόντων που προέρχονται από πολυεθνική. Είναι το αντίστοιχο της Boeing και της Airbus. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είπατε ποιες εταιρείες κάνουν αεροπλάνα, είπαμε δύο είναι. Τώρα η Boeing έχει και προβλήματα. Εδώ έτσι. Έχουμε δύο εταιρείες που έχουν την κυριαρχία στα προϊόντα κόλλα, μία από τις δύο είναι. Λέω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, και αυτό... βλέπεις να συγκρούεται η μεγάλη αλυσίδα με την πολυεθνική λόγω της δυσαρέσκειας του καταναλωτή. Η Κεχαγιά, η Γαλλίδα Βούλα Κεχαγιά είπε όχι δεν ψωνίζω και η Καρφούρ, συγγνώμη και όλα στα λέω όπως είναι, έκανε, είπα παιδιά θα χάσω τους πελάτες μου. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτό βέβαια ήταν αρκετά πρωτότυπη κίνηση. Συνήθως δεν το κάνουν εταιρείες. Αυτό το οποίο το κάνουν, τα κάνουν κινήματα καταναλωτών. Ναι, ναι, ναι. Τώρα για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, το κίνημα το καταναλωτικό το αντίστοιχο στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Θα ήταν καλό να ήταν ισχυρότερο και να μπορεί να κάνει κάποιες τέτοιες ενέργειες. Η κυβέρνηση όμως γιατί δεν παίρνει μέτρα, γιατί δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα? Όχι. Δεν έχει, το ένα δεν έχει σχέση ναι, με το άλλο. Εννοώ... Ότι παίρνει μέτρα, παίρνει ναι. και παίρνει και πολλά μέτρα. Είναι αποτελεσματικά όμως, κύριε Τσακλόγλου, γιατί ο κόσμος δεν βλέπει κάποια ανάσα. Λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον οικονομίας της αγοράς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι είναι, μπορώ να κάνω οτιδήποτε? Όχι, και εδώ έρχομαι και στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Κουδελάκης. Αν αποδείξω ότι υπάρχει αντιανταγωνιστική πρακτική, mm-hmm. δηλαδή ότι ξέρεις, οι εταιρείες λειτουργούν ως καρτέλ, αλλά όχι να το πω γενικά και αόριστα, αχ, είσαστε καρτέλ, πρέπει να έχω και μια απόδειξη για αυτό το πράγμα. Θυμάστε παλιότερα, ας πούμε, για παράδειγμα, την υπόθεση με το γάλα που είχαμε. Που ήταν ένα πράγμα το οποίο αποδείχθηκε. Βλέπετε ένα αντίστοιχο πράγμα το οποίο έγινε πρόσφατα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το πρόστιμο το οποίο επέβαλε στις τράπεζες. Δηλαδή εκεί είναι κάτι δηλαδή. Ακριβώς, ναι. είναι κάτι στο οποίο πραγματικά μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση. Αλλά το να αρχίσει να λέει η κυβέρνηση ότι όχι, το νερό θα το πουλάτε 17 λεπτά και τα τηλέφωνα, τα κινητά μέχρι 222 ευρώ, αυτό δεν είναι συμβατό. Γιατί δεν μπορεί να γίνει για όλα τα προϊόντα? Για όλα τα προϊόντα δεν είναι συμβατό. Υπάρχουν προϊόντα για τα οποία είναι πραγματικά αναγκαία για την υγεία μας. Τα φάρμακα. Εκεί βάζει διατίμηση η κυβέρνηση και το έχει. Για παράδειγμα, είναι να σας βάλω. Αν αρχίσουμε να λέμε και για την κόλλα που είπατε προηγουμένως, τότε πάει πάρα πολύ μακριά η βαλίτσα. Εκεί εμένα δεν θα με βρείτε να λέω βάλτε οριζόντια μέτρα, βάλτε σε όλα διατίμηση. Σε καμία περίπτωση. Όμως, για παράδειγμα, όσοι είμαστε γονείς, ξέρουμε ότι το βρεφικό γάλα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Το βρεφικό γάλα είναι. Αναντικατάστατο προϊόν, ανελαστική η δαπάνη, τα λεφτά που παίρνω είναι συγκεκριμένα, τα λεφτά που θα ξοδέψω για το παιδί είναι συγκεκριμένα. Τώρα, αυτό τώρα μπαίνουμε αρκετά βαθιά και σε πράγματα που είναι αρκετά λεπτομεριακό που δεν έχω γίνει. Δεν θέλω να μπω στη λεπτομέρεια, κύριε Τσακλόγλου, αλλά ειλικρινά θέλω από ένα σημείο και μετά να σας δω και εσάς εκεί που βλέπετε ότι μας κλέβουνε. Να παρέμβετε με την πολιτική δύναμη που σας δίνει ο κόσμος. Ακριβώς αυτό το πράγμα ήταν στο οποίο σας απάντησα προηγουμένως με συγκεκριμένα παραδείγματα, πέρα όλων των υπολείπων, όλα αυτά εδώ τα πράγματα που γίνονται με το μαρκάρισμα των τιμών για πόσο mm-hmm. πρέπει να πέσει και να μείνει σταθερό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή όλα τα καλάθια τα οποία είχαμε κατά διαστήματα, τα οποία από ό,τι μας λένε όλες οι έρευνες που έχουμε
δούλεψαν. Ναι. Τώρα για το συγκεκριμένο το παράδειγμα που λέτε για το γάλα, εντάξει, αυτό είναι ζήτημα και πολύ εξειδικευμένο τόσο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για το βρεφικό γάλα. Στο γάλα, γιατί δεν μπορεί να γίνει διατίμηση, κύριε Υπουργέ, όπως γίνεται στο μπουκαλάκι το νερό? Γιατί θα πρέπει να γίνει διατίμηση, μου λέτε αρχικά? Γιατί είναι ένα προϊόν. Και πού θα σταματήσουμε? Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι το γάλα, μετά θα πάμε στο ψωμί, στα μακαρόνια, στα τάδε κλπ. Στα πολύ βασικά είδη. Δεν σας λέω λοιπόν, να μπει στην εγώ κόλα. Εγώ επαναλαμβάνω ή... ότι η λύση σε αυτό το πράγμα στο είναι whisky. Ακριβώς αυτό το πράγμα που έλεγα πριν. Δηλαδή, η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Βέβαια, βλέπω ότι συζητήσαμε πολλά θέματα τα οποία έχουν σχέση με το χαρτοφυλάκιο μου. Ναι, αλλά δεν για το 3% στι αυξήσει. Σε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε λίγο, κανένα πράγμα δεν επαρκεί. Αυτό εδώ το πράγμα που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανάγκες για τον άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο διαχρονικά βλέπουμε ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο. Οπότε, εκ των πραγμάτων, καμία αύξηση δεν είναι εκείνη η οποία θα πει κάποιος ότι αυτή ήταν αρκετή. Αυτό λέει το συγκεκριμένο θρονόμο και να μην ξεχνάτε επιπλέον το ότι εδώ έχουμε να πετύχουμε και μια ισορροπία άλλη. Δηλαδή, θα σας πω και το έχουμε ξανακουβεντιάσει και στην εκπομπή σας. Το συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο έχουμε είναι ένα σύστημα διανεμητικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι υποτίθεται ότι οι εισφορές των εργαζομένων πληρώνουν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Ενισχύουν τις συντάξεις, ναι. Από τις συντάξεις που πληρώνουν. Αλλά αυτό δεν έχει προηγηθεί. Και οι ίδιοι με τις δικές τους συνεισφορές δεν είχαν πρημοδοτήσει. Ναι, αλλά για σκεφτείτε λίγο, σε μια γενιά, ας πούμε, για παράδειγμα, που μπορεί να έκανε 4 παιδιά, αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν σχετικά εύκολο. Τώρα έχουμε μια γενιά η οποία είναι. Κάνει πάρα πολύ λίγα παιδιά, αποτέλεσμα είναι μικρότερη εργατική δύναμη και πάει λέγοντας. Και σαν αποτέλεσμα από όλα αυτά είναι το ότι αυτή τη στιγμή από τις συντάξεις που καταβάλουμε, περίπου τα μισά χρήματα τα βάζει ο φορολογούμενος και όχι ο εργαζόμενος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει αυτό το πράγμα επίσης να το λαμβάνει υπόψη της κατά το σχεδιασμό της πολιτικής. Ναι, αλλά και με αυτή τη λογική, δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση να σας προτείνω οποιαδήποτε λύση ή και αν ήμουν, δεν θα το έκανα τώρα από τον αέρα μπροστά σας, άλλη μόνο. Σας σέβομαι απόλυτα. Αλλά με αυτή τη λογική, κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να βγουν συντάξεις και θα φτάνουμε στο να λέμε αυτά που συζητάγαμε σε μια άλλη φάση για τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης. Να πάμε στα 70, στα 80, στα 180. Να σας το πω λίγο διαφορετικά. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο το δίνω και στους φοιτητές μου. Βέβαια είναι καθ' υπερβολήν, αλλά μπορεί να δείξει την έννοια του προβλήματος. Ας σκεφτούμε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα πάμπλουτη. Δεν υπάρχει ούτε φοροδιαφυγή, ούτε εισφοροδιαφυγή, ούτε οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Αλλά αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα παιδί. Δεν θέλουμε να γλεντήσουμε τη ζωή μας, ας το πούμε έτσι. Η τελευταία γενιά σε ένα διανεμητικό σύστημα, ό,τι εισφορές και αν έχει καταβάλει προηγουμένως, θα πάρει μηδενική σύνταξη. Σε ένα διανεμητικό σύστημα. Το θέμα είναι αν θα πάρει. Κοιτάξτε, τώρα, σας είπα και προηγουμένως ότι είναι. Μιλάμε με υπερβολές. Είναι καθ' υπερβολή αυτό εδώ το πράγμα, αλλά θέλω να σας δείξω ότι σε ένα τέτοιο σύστημα υπάρχει αυτή η λογική. Τώρα, για να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Κεχαγιά, επειδή το ακούω και από πολλούς και φοιτητές μου παλιότερα στο Πανεπιστήμιο, αλλά και πολλούς. Είναι πολύ διαδεδομένο πλέον, κύριε Κεχαγιά. Ξέρετε, γιατί δουλεύουμε. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας, οι συντάξεις δεν σταμάτησαν ποτέ να καταβάλλονται στην ώρα τους. Ένα. Το δεύτερο, αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, δηλαδή τις αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες βλέπουν ότι πηγαίνουν τα έσοδα και οι δαπάνες προς το μέλλον. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα που μας λένε ότι αν κρατήσουμε τους κανόνες τους οποίους έχουμε αυτή τη στιγμή και αυτά τα ελλείμματα που δεν εξαλείφονται, αλλά μειώνονται που είπα προηγουμένως, και μας λένε ότι το σύστημά μας είναι βιώσιμο. Είναι βιώσιμο, σημαίνει ότι θα καταβάλει τις συντάξεις του κανονικά. Ανεξάρτητα από το δημογραφικό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές προβολές οποίες έχουμε, οι οποίες επαναλαμβάνω, δεν είναι καλές. Δεν είναι καλές. Τώρα, για να κλείσουμε ξανά τη συζήτηση ή να την ανοίξουμε, δεν ξέρω τι θα προκύψει από τη συζήτησή μας. Θα τεθεί το 2027 θέμα ενδεχομένως αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης? Επαναλαμβάνω, αυτό σε όλες τις ερωτήσεις που μου έχουν κάνει επ' αυτού, έχω απαντήσει το ίδιο πράγμα, αλλά είδα ότι την άλλη μέρα ερμηνεύτηκαν με διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε με προσοχή. Το οποίο έχω πει είναι το τι λέει η νομοθεσία μας. Η νομοθεσία μας αυτό το πράγμα το οποίο λέει είναι ότι ανατριετία εξετάζουμε το τι συμβαίνει, ποια είναι η μεταβολή στο προσδόκιμο
της επιβίωσης, όχι το γενικό προσδόκιμο, δηλαδή τα παιδιά τα οποία γεννιούνται τώρα, αλλά το προσδόκιμο των ατόμων τα οποία είναι 65 έτη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, που είχαμε μια μεγάλη περίοδο στην οποία εξετάζαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν το ότι είχαμε μεν κάποια πρόοδο τα προηγούμενα χρόνια, αυτή αναστράφει λόγω του κορονοϊού, αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι το 27 δεν πρόκειται να δούμε καμία αύξηση στα όρια συνταξιοδότηση. Από εκεί και μετά, όταν φτάσει το 27, θα σας απαντήσω το ερώτημά σας. Μάλιστα. Πάντως, εδώ υπάρχει ένα θέμα, είναι ευρύτερο. Δεν μπαίνω στη λογική τι είπε, δεν είπε ο Τσακλόγλου, ξέρω εγώ κτλ. Προς Θεού. Λέω όμως ότι για κάθε άνθρωπο υπάρχει και ένα σχέδιο ζωής. Έτσι. Δηλαδή, πότε θα μπορεί να το κάνει το σχέδιο ζωής του κάποιος. Πόσα χρόνια πριν θα ξέρει, θα βγει στα 62, έχοντας δουλέψει, ξέρω εγώ, από το 1983. Κύριε Κουδαλάκη, η νομοθεσία που έχει η χώρα μας υιοθετείται σταδιακά όλο και από περισσότερες χώρες. Αυτό το πρόβλημα με το δημογραφικό το οποίο έχουμε εμείς δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα, το έχουν όλο και περισσότερες. Το έχουν όλες σχεδόν οι αναπτυγμένες χώρες και ήδη αρχίζουν να το έχουν όλο και περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Η γειτονική μας Τουρκία, που για τόσα χρόνια λέγαμε, ξέρω εγώ, πόσο γρήγορο ρυθμό, μεγάλο ρυθμό πληθυσμιακής μεγέθυνσης έχει. Η γονιμότητα στην Τουρκία έχει πέσει κάτω από το 2,1 και αρκετά κάτω από αυτό, το οποίο είναι εκείνο το οποίο κρατάει τον πληθυσμό σταθερό σε μια χώρα. Αυτός είναι ο μέσος όρος τεκνοποίησης. Είναι ο μέσος όρος τεκνοποίησης των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας στη συγκεκριμένη περίοδο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ο μέσος όρος διατήρησης του πληθυσμού. Χοντρικά αυτό είναι που λέει ο κ. Σουδελάκης. Δηλαδή, κανονικά λέμε το 2, αλλά υπάρχει και η θνητότητα μέχρι να φτάσει στην ηλικία την αναπαραγωγική. Σωστά. Λοιπόν. Πάμε σε άλλο θέμα. Έχει ψηφιστεί η νομοθεσία που λέει ότι ο συνταξιούχος δικαιούται να εργάζεται αρκεί το 10% των αποδοχών του να πηγαίνει στον ΕΦΚΑ για ενίσχυση αυτού του ασφαλιστικού φορέα που είναι απολύτως απαραίτητος όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτή η ρύθμιση έχει δώσει κίνητρα σε συνταξιούχους, δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία. Εντάξει, μία εβδομάδα έχει. Όχι, ίσως έχετε κάποια τάση, κάποιους δείκτες. Έχουμε κάνει πολύ αναλυτική μελέτη πάνω σε αυτό. Έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο ήταν από την προηγούμενη περίοδο. Επί ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 19 η παρακράτηση η οποία γινόταν ήταν 60%. Αυτή μετά μειώθηκε επί Βρούτση στο 30%. Αυτή η περικοπή συνοδεύτηκε. Περίπου 5,5 φορές αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων. Δηλωμένων εργαζόμενων. Των δηλωμένων κιόλας. Ναι. Δηλαδή δεν μιλάω τώρα για ανθρώπους που δούλευαν μαύρα ή οτιδήποτε. Και παρότι επί Βρούτση εξαιρέθηκαν και ορισμένες κατηγορίες. Δηλαδή εξαιρέθηκαν οι αγρότες, εξαιρέθηκαν οι πολύτεκνοι και κάποιες άλλες μικρότερες κατηγορίες. Οπότε με αυτές που έχουμε κάνει με τις προσομοιώσεις, βλέπουμε ότι πράγματι αυτό θα οδηγήσει πολύ κόσμο στο να εργαστεί. Είτε και άτομα τα οποία ενδεχομένως δεν εργαζόντουσαν νόμιμα, να ενταχθούν στην νόμιμη απασχόληση. Αυτό τώρα, επειδή είμαι λίγο καχύποπτη, κύριε Τσακλόγλου, το ότι κάποιοι συνταξιούχοι μπορούν να εργάζονται και καλώς το νομοθετήσατε. Δεν το κρίνω. Αρκεί να έχουν μία παρακράτηση για να ενισχύει τον ΕΦΚΑ. Μήπως είναι ένας προπομπός του ότι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, το μεγάλο βάζω σε εισαγωγικά, άνω των 65, 67, 70 ετών μπορούν κάλλιστα να είναι στην αγορά εργασίας, άρα κάποια στιγμή να αυξήσουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Θα το πω λίγο διαφορετικά. Τα δύο είναι άσχετα, να το ξεκαθαρίσουμε τελείως. Εντάξει. Αλλά από την άλλη μεριά, να δούμε και ένα πράγμα το οποίο φεύγει από την κουβέντα αυτή. Το άτομο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην ηλικία των 60 ετών, νομίζω όλοι μας παραδεχόμαστε ότι είναι τελείως διαφορετική, σε πολύ διαφορετική κατάσταση υγείας, ευζωίας γενικά, από ότι ήταν ένα άτομο στην ίδια ηλικία πριν από 30, 40, 50 χρόνια. Το δεύτερο είναι το ότι δεν έχουν όλα τις ίδιες απαιτήσεις τα επαγγέλματα. Υπάρχει μεγάλη πίεση, ας πούμε, για παράδειγμα, από συναδέλφους μου πανεπιστημιακούς να δοθεί εθελοντικά η δυνατότητα να δουλεύουν και μετά τα 67 στο πανεπιστήμιο. Μία παράταση δηλαδή. Μία παράταση σε αυτό το πράγμα. Τώρα υποθέτω ότι πολλοί από αυτούς με τον καινούργια την νομοθεσία που έχουν, που δεν θα έχει το 30% περικοπή στη σύνταξή τους, πιθανόν να θελήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, να δουλέψουν με. Πώς το λέμε, μπλοκάκι ουσιαστικά. Είτε σε κάποια ερευνητικά προγράμματα. Με αυτή τη λογική και σας το λέει κάποιος ο οποίος δεν είναι στα 67, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι εκεί.
Είναι μια κοινωνία η οποία δεν δίνει τις ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό. Μπορούμε να διαφωνούμε. Άμα εγώ κάτσω μέχρι τα 65 μου να παριστάνω το διευθυντή στα ραδιόφωνα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά γιατί δεν θα έρθει κανένας άλλος. Γιατί αναγκαστικά θα κάνετε το διευθυντή? Ας πούμε, να σας δώσω το παράδειγμα. Άμα κάνω τον καθηγητή πανεπιστημίου, τι θα κάνω? Α, όχι, όχι, όχι. Μπορώ να δουλεύω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, να κάνω ένα μάθημα στο μεταπτυχιακό χωρίς να είμαι ούτε διευθυντής κλινικής, ούτε διευθυντής εργαστηρίου, ούτε οτιδήποτε. Πάντως στον ιδιωτικό τομέα, και το ξέρετε, φαντάζομαι, δεν λέω τίποτα καινούργιο, στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, όταν πας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο, ένα πρώην διευθυντή δημοσίας κλινικής θα βρεις. Τώρα πήρατε ένα παράδειγμα το οποίο καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι. Το πήρα γιατί είναι ένα. Δεν νομίζω ότι, η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων είναι διευθυντές ιατρικών κλινικών ή οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά αν θέλετε, υπάρχει ένα παράδειγμα μιας χώρας το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και δεν είναι στα 67 και τίποτα. Είναι η Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, ακόμα και διευθυντικά στελέχη ουσιαστικά σταματά να δουλεύουν τις δουλειές τις καλές που έχουν στα 60 τους και μετά έχουν μια πενταετία που μπορεί να δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ ή σε οτιδήποτε άλλο. Τέτοιο μέχρι να φτάσουν στο όριο συνταξιοδότηση και να βγουν στη σύνταξη εκεί. Ναι. Δεν λέω ότι είναι αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Ξέρετε, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι και νομίζω ότι είναι στα όρια της παρεξήγησης αυτό που είπατε. Δεν θέλω να δηλαδή, ο Τσακλόγλου φεύγει για το Πανεπιστήμιο και πάει στο ταμείο, ας πούμε, του Βασιλόπουλου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα το κάνατε αυτό εσείς, κύριε Τσακλόγλου? Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα είναι ζήτημα αναγκών. Αν δεν είχα χρήματα, θα το έκανα. Θα το έκανα. Μάλιστα, κύριε Τσακλόγλου, θυμάστε τι έγινε με το delivery. Εκείνο που ήθελα να τους πω είναι ότι όταν δεν είχα χρήματα και ήμουν φοιτητής, δούλευα νυχτοφύλακας. Δεν το θεωρώ καθόλου ντροπή αυτό το πράγμα. Ναι, όχι, δεν είναι θέμα ντροπή. Λοιπόν, να είμαστε απολύτως. Επειδή γνωριζόμαστε, αφήστε το καλύτερα τι δουλειέ που έχει κάνει. Σας το είπα από την αρχή για όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα πρότυπο. Τέτοιο. Με ρωτήσατε αν μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Σας ανέφερα μια κοινωνία στην οποία αυτό εδώ το πράγμα μπορεί, γίνεται. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Εκείνο το οποίο είπα ότι εκεί το πώς είναι η φυσική κατάσταση των ατόμων σε μεγαλύτερη ηλικία τώρα και πώς είναι κατά μέσο όρο ο βαθμός καταπώνησης από τις εργασίες τις οποίες έχουμε κατά μέσο όρο, είπα ότι δεν συγκρίνονται με αυτό που ήταν προηγουμένως. Νομίζω ότι κανένας δεν θα διαφωνήσει με αυτό το πράγμα. Okay. Επειδή έχουμε περίπου 2 λεπτά μπροστά, έχουμε 2 πράγματα στα οποία θα θέλουμε τα σχόλια σας. Το ένα προφανώς είναι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και θα θέλαμε μια καθαρή απάντηση από έναν ακαδημαϊκό. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά σαν πάνω Τσακλόγλου, προφανώς είμαι υπέρ. Είναι ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με ατομικές ελευθερίες και νομίζω ότι θα. Άρα και η τεχνοθεσία. Η τεχνοθεσία, αν με ρωτάτε και πάλι προσωπικά, προσωπικά, δεν είμαι κατά, αλλά από την άλλη μεριά βλέπω ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν ακόμα πολλές αντιδράσεις στο συγκεκριμένο πεδίο. Οπότε θα πρέπει κάθε φορά η κυβέρνηση να βλέπει τη χρυσή τομή ανάμεσα στα 2 αυτά πράγματα. Και νομίζω δεν έχει βγει ακόμα το νομοσχέδιο, αλλά τη συζήτηση έτσι όπως την παρακολουθώ νομίζω ότι είναι σε καλή κατεύθυνση γενικά. Οπότε. Μάλιστα. Και έχουμε και τα. Και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι σε αυτό. Κερδοσκοπικά για άλλους ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Την ερώτηση. Είστε σύμφωνος, υποθέτουμε. Τι είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που έχει το πανεπιστήμιο που θα πρέπει να λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι μπορώ να έχω ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Το διαφορίζει και λέει ότι εδώ δεν λέει ότι να μην έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Προφανώς θα έχουμε και η ραχοκοκαλιά θα είναι πάντα το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά τι είναι εκείνο το πράγμα που λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι όχι, δεν πρέπει να κάνουμε. Στο Σύνταγμά μας, εγώ εκείνο το πράγμα το οποίο είδα, δεν είμαι νομικός ο ίδιος, αλλά εκείνο που είδα από πλειάδα επιφανών συνταγματολόγων, είδα τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Σκουρή, τον κύριο Μανιτάκη, τον κύριο Αλιβιζάτο, που αυτοί που λένε, αυτό που λένε είναι το ότι περιθώριο υπάρχει ακριβώς για αυτά που είπατε προηγουμένως, για μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Κύριε Τσακλόγλου, αυτό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χουδαλάκη, μισό λεπτό λίγο. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είμαι και νομικός. Αλλά επί της ουσίας ρώτησα. Αν δεν το είχαμε. Δηλαδή, το Σύνταγμά μας μπορεί να έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως τα συντάγματα διαφόρων άλλων χωρών, ότι απαγορεύονται διάφορα πράγματα. Εγώ εκείνο που ρώτησα ήταν επί της ουσίας τι είναι αυτό το πράγμα. Εκείνο το πράγμα το οποίο θα ήθελα είναι αυτό το πράγμα που λένε το level playing field. Δηλαδή, να έχουμε με τους ίδιους κανόνες να λειτουργούν και τα μεν και τα δε. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, να δίνει εξετάσεις κάποιος και ανάλογα με το αν πετυχαίνει να περνάει. Γιατί στο μη κερδοσκοπικό, εκείνο που με νοιάζει, μη κυβερνητικό, μη δεν ξέρω εγώ εκείνο, τι άλλο. Εκείνο που με νοιάζει, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν οι δύο ώρες αγωγής. Εκείνο το οποίο με νοιάζει δεν είναι το πώς θα μπαίνει, αλλά το πώς θα βγαίνει κάποιος.
Δηλαδή θα έχει τους ίδιους κανόνες που έχουν και όλοι οι υπόλοιποι στη μόρφωση θα πάρει και το τι, πώς το λένε, τι δυσκολία θα έχει να πάρει το πτυχίο του. Αυτό το θέλω οπωσδήποτε. Μάλιστα. Και άλλωστε από ό,τι είδα στα πεταχτά ομολογώ, στο αντίστοιχο το αυτό, δίνονται πολλές εξουσίες και καλά κάνουν στο... Δεν ξέρω το ακρονίμιο πώς είναι τώρα, στην Επιτροπή, παλιά ήταν η ΑΔΥΠ και ήμουν και στο πρώτο της Συμβούλιο. Αφήστε το. Τέλος πάντων. Το έχουμε. Είναι αυτό που είναι κάνει την αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Και αυτό το πράγμα, αυτή η επιτροπή πρέπει προφανώς να κάνει όχι μόνο στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και στα ιδιωτικά. Ακριβώς για να κάνει αυτό το. Το κρατάμε αυτό που λέτε, να δούμε ακριβώς και το νομοθέτημα που θα καταθέσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ναι. Να είστε καλά. Εγώ καλή σας χρονιά. Μας κάνανε χαρά σήμερα που είναι και τα γενέθλια του καναλιού. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Επαναλαμβάνω. Να είστε καλά. Να ζήσεις άτυκα και χρόνια πολλά. Και λοιπόν. Δεν έχουμε καιρά για να συζητήσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ωραία. Να από αύριο θα λες ένα χρόνο και μια μέρα. Εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω να μην μετράμε αντίστροφα. Πάντα αντίστροφα μετράμε. Αχ, εντάξει, μην το λες. Δυστυχώς. Αλλά... Δεν έρχεται και η σύνταξη από εκεί, κύριο Τσακλούγου. Άστο, τώρα γιατί με τον Τσακλούγου θα τσακωθούμε. Λοιπόν, η σύνταξη πάει όλο και πιο μακριά. Άσε που θα φτάσουμε να λέμε ζήσαμε πολύ. Τέλος πάντων. Να μην του βάζουμε τώρα λόγια, άστο. Λοιπόν, εσύ αποχαιρετάς και εσύ. Κεντρικό δελτίο, Κατερίνα Ζάνα, σε πολύ λίγο κοντά σας. Ανήκει και από μένα μια απλή και ταπεινή καληνύχτα.